που με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μου Νίκος Δρογώσης. Αφήνουμε όμως τα junior πράγματα και ερχόμαστε σε κάτι πιο adult. Γιατί έχω την Τζούλια εδώ πέρα, Τζούλια Αλεξανδράτου. Έχω να σου πω. Νομίζω και εγώ ένα παιδί. Καλά, όλοι έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Το θέμα είναι κατά πόσο το βγάζουμε προς τα έξω. Μα έτσι σου μιλάω έτσι εγώ τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να σε βάλουμε σε φάση παιχνιδιού. Δυστυχώς με αυτό που μου ήρθε δεν μπορείς να ξαπλώσεις κανονικά. Αλλά με καλύπτεις και έτσι. Εγώ να σου πω ότι χθες. Στο κλείσιμο της εκπομπής που λέω, που ήταν ο Μιράμα εδώ και λέω αύριο θα είναι η Τζούλα Αλεξανδράτου, κάνει ο Θοδωρής, ο Μαναντίνης, ο τραγουδιστής, κάνει γιατί δεν μας το είπες αυτό, και καριά συνειδητοποιώ ότι μπορεί να τον βλέπει εσύ εκείνη τη στιγμή, κάνει γιατί δεν μας το είπες αυτό για να έρθουν τα παιδιά αύριο πάλι. Έκανα μια έτσι τρίπλα. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Και θέλω να σκέφτεσαι καλά. Και ψυχολόγος, ναι. Θέλω να σκέφτεσαι καλά και να. Αυτό που θα σου λέω να το κάνεις εικόνα, δεν χρειάζεται να με κοιτάς πια. Όχι, λοιπόν, και να μου απαντάς. Περίμενα πάρω στάση. Εντελώς αυθόρμητα. Ναι, ναι. Πώς θα σου να είσαι ένα καλό φίλο ψυχολόγο. Λοιπόν, μην μου κοιμηθείς μόνο. Λοιπόν, Τζούλια, είσαι σε ένα δάσος. Προχωράς μέσα στο δάσος και βλέπεις νερό. Θέλω να μου πεις πού το βλέπεις. Το νερό, το βλέπεις σε λίμνη, το βλέπεις σε ποτάμι, σε καταράκτη ή σε θάλασσα. Σε ποτάμι. Το βλέπεις σε ποτάμι το νερό. Μάλιστα. Προχωράμε. Το νερό αυτό κινείται. Α, ναι, κινείται γρήγορα. Β, ναι, αλλά κινείται αργά. Γ, όχι, είναι ακίνητο. Ήρεμα κινείται. Το δεύτερο λοιπόν μου λες, ότι κινείται αργά λοιπόν, έτσι, όχι γρήγορα, ούτε ότι είναι ακίνητο. Θέλω να μου πεις πόσο βαθύ είναι το νερό. Α, είναι ρηχό. Β, δεν μπορείς καν να πατήσεις. Ή Γ, είναι πολύ βαθύ. Είναι το νερό ρηχό, εσύ απλά δεν μπορείς καθόλου να πατήσεις ή είναι πολύ βαθύ. Είναι ρηχό. Λοιπόν. Δεν ξέρω δηλαδή πόρε. Οχ. Τι ω. Τίποτα, θα σου πω σε λίγο. Είναι πολύ βαθύ. Συνεχίζει να προχωρά στο δάσο και βλέπει ένα ποτήρι. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι κακό από αυτά που λέω. Έχει να κάνει με πράγματα που έχουμε είτε αποθυμένα είτε τι ανάγκε μα διάφορα. Πολλά αποθυμένα εδώ. Λοιπόν, συνεχίζει να προχωρά στο δάσο και βλέπει ένα ποτήρι. Το ποτήρι αυτό που βλέπει. Δείχνει να είναι πολύτιμο ή όχι. Όχι. Μου λες ότι δεν είναι. Τι το κάνεις το ποτήρι αυτό. Α, το αφήνεις. Β, το χρησιμοποιείς και το αφήνεις. Ή Γ, το μαζεύεις και το παίρνεις μαζί σου. Το μαζεύω και το παίρνω μαζί μου. Το τελευταίο λοιπόν μου λες, το ποτήρι το μαζεύεις και το παίρνεις μαζί σου. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζούλια. Βγήκε. Έχουμε και ένα δεύτερο μέρος το οποίο θα γίνει μετά την αποστολή. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Αλλά μπορώ να σου πω τα αποτελέσματα τώρα. Λοιπόν. Σου είπα ότι είσαι στο δάσος και βλέπεις νερό. Το νερό έχω να σου πω ότι συμβολίζει το σεξ. Λοιπόν. Όσο περισσότερο είναι το νερό, τόσο πιο πολύ σου αρέσει το σεξ και εσύ μου είπες. Είσαι τυχερή. Ναι. Καλό, όχι να σα πω κάτι. Συγγνώμη, και σε ποιον δεν αρέσει το σεξ, για να καταλάβω κιόλας. Τι είπα. Λοιπόν, μου είπες το ποτάμι. Λοιπόν, άκου να δεις. Η λίμνη που είναι το πρώτο είναι το λίγο νερό. Ναι. Το ποτάμι έχει περισσότερο, ο καταράκτης έχει πολύ και η θάλασσα είναι το ατελείωτο νερό. Ναι. Εσύ διαλέξεις το δεύτερο. Λοιπόν, όσο περισσότερο είναι το νερό, τόσο πιο πολύ σου αρέσει το σεξ. Είσαι λοιπόν στη μέση. Ούτε καν στη μέση, είσαι πριν από τη μέση. Γιατί λες μια χαρά. Εγώ θεωρώ ότι το σεξ πρέπει να αρέσει όλους μας. Όποιον αρέσει το σεξ έχει ένα θέμα για μένα. Πρόβλημά του. Λοιπόν, σε ρωτάω μετά. Το νερό κινείται. Και μου λες ναι κινείται, αλλά κινείται αργά. Αργά. Η ταχύτητα του νερού συμβολίζει την όρεξή σου για το σεξ.
Συγγνώμη, το παιχνίδι αυτό είναι όλο για σεξ, για να καταλάβω. Μου βάλετε παιχνίδι για σεξ. Όχι. Καταρχάς, σε πληροφορώ, δεν είσαι η μόνη που έχει απαντήσει σε τέτοιες ερωτήσεις. Πίστεψε με, είναι και άλλοι οι οποίοι έχουν πέσει εδώ πέρα σε αυτή την άτυχη συσσωγικά θέση. Και θεωρώ ότι ο κύριος Τσακούρας βασικά να ξέρει ότι τα κάθεται και τα πάει να κρυφτεί τώρα. Έχει συντάξει αυτή τη εκπομπή. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα κινείται, τόσο περισσότερο το θέλει και το γουστάρει. Λοιπόν, και τώρα πρόσεξε όμως, μου λες πάντα το ενδιάμεσο, δεν μου λες το full. Μου λες αργά. Είσαι λογικός, είσαι του μέτρου. Λοιπόν, μετά σε ρωτάω πόσο βαθύ είναι το νερό και μου λες ότι είναι ρηχό. Τα ρηχά νερά δείχνουν ότι είσαι τύπος που σου αρέσει ο πολύς και ο παθιασμένος έρωτας. Έχω να σου πω. Λοιπόν, αν μου έλεγε τα βαθιά νερά, απλά να λύσω τις απορίες, να πω ότι τα βαθιά δείχνουν ότι σου αρέσει το σεξ, έστω και σε λιγότερη ποσότητα, αρκεί να συμβαίνει συνέχεια. Εσύ μου απάντησε ότι σου αρέσει ο πολύς και ο παθιασμένος έρωτας. Λοιπόν, τώρα και όλα αυτά είναι. Είναι πραγματικά. Ισχύουν ή. Σε ό,τι αφορά στο τεστ, ισχύουν. Το αν εσύ θα μου πεις αν ισχύουν ή όχι, είναι δικό σου κομμάτι αυτό. Αν θες να το συζητήσουμε. Γιατί συνήθως ρωτάω κιόλας τους καλεσμένους μου. Λοιπόν, στο δάσος λοιπόν μέσα τώρα προχωράμε και βλέπουμε ένα ποτήρι. Σε ρώτησα αν δείχνει να είναι πολύτιμο ή όχι το ποτήρι. Και μου λες ότι δεν δείχνει να είναι πολύτιμο. Στην περίπτωση λοιπόν που απαντάς όχι, θεωρείσαι τύπος που πιστεύεις ότι πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να κερδίσεις την οποιαδήποτε επιτυχία. Δεν είσαι τύπος που τα αφήνεις στην τύχη κτλ. Είσαι τύπος που σου αρέσει να δουλεύεις πολύ για να κερδίσεις την επιτυχία η οποία προφανώς έρχεται κοντά σου. Δεν κερδίζεται και η επιτυχία έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Να κάτσεις στο σπίτι σου και να έρχεται ουρανοκατέβατα. Συμφωνώ, μου λένε τα παιδιά ότι έχεις πλακώσει ελαφρώς στο μικρόφωνο. Λοιπόν, okay, να είσαι λίγο πιο. Είναι σε ένα σημείο περίεργο. Σε ένα σημείο G. Το βάλε λοιπόν. Οκ, okay, κάτι έκανα, κάτι ξέρω, διαμαντήσω εγώ λεφτό βάλε εκεί πέρα, μάλιστα. Λοιπόν, και στο τέλος του τεστ, της κουβεντούλας μας μάλλον, σε ρωτώ τι κάνεις με το ποτήρι αυτό. Το αφήνεις, το χρησιμοποιείς και το αφήνεις ή το μαζεύεις και το παίρνεις μαζί σου. Λοιπόν, μου λες το μαζεύω και το παίρνω μαζί μου. Λοιπόν, αν μάζεψες το ποτήρι και το πήρες μαζί δεν σου. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ ξένα πράγματα. Τι. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ ξένα πράγματα. Δείχνει ότι αρπάζεις, πρόσεξε, οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιάζεται και αυτό είναι κάτι που σημαίνει πάρα πολλά για σένα. Δεν αφήνεις δηλαδή με λίγα λόγια τίποτα στην τύχη. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει και κοιτάζεις. Είσαι άνθρωπος ο οποίος γενικότερα το ψάχνει το θέμα σε οτιδήποτε σου συμβαίνει και αυτό σημαίνει, δηλαδή σημαίνει πολλά η οποιαδήποτε ευκαιρία για σένα. Βλέπε ας πούμε το ψυχραιμία για παράδειγμα. Βλέπε ξέρω εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει για σένα, γιατί σε βλέπω γενικότερα ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια που έγινες πιο γνωστή, γενικώς σε βλέπω ότι θέλεις να κάνεις πράγματα και δοκιμάζεις πράγματα, έτσι δεν είναι. Και από διάφορους χώρους δεν είμαι. Δεν είμαι κάπου συγκεκριμένα. Ό,τι μου παρουσιαστεί καλό, δεν βάζω τα μπέλη, ούτε είμαι. Είτε αυτό έχει να κάνει με το τραγούδι ή το σινεμά, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να μου αρέσει να το κάνω. Αυτό για το τραγούδι ήθελα να σου ρωτήσω μετά, με αφορμή τώρα το κομμάτι του Περάκη και με αφορμή το προπέρσινο με τον Ανδρέα. Ας πούμε, π.χ. μπορεί κάποια στιγμή να δούμε την Τζούλα να βγάζει άλμπουμ. Ή απλά το έκανε επειδή γούσταρες. Υπάρχει, ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση, βέβαια. Είναι κάτι που το συζητάς ήδη. Το έχω συζητήσει και αυτό, έτσι, με pop στοιχεία, έτσι, τύπου Madonna κατάσταση. Dance, δηλαδή dance pop πράγματα. Έκαλα και το μόνο για σένα ήταν dance, αλλά και αυτό επίσης. Και αυτό, σε τέτοια μορφή, όχι κάτι άλλο διαφορετικό. Το στυλάκι δηλαδή, Madonna, Britney, Kylie, οτιδήποτε έχει να κάνει με την πιο pop.